TechMania.gr, Δημήτρη Αμπράζης εδώ και έχω στα χέρια μου τα Huawei Free Batch Pro που θα τα βρούμε στα καταστήματα στα 199 ευρώ. Είναι ένα set ακουστικά με Active Noise Cancellation και έτσι πολύ ενδιαφέροντα ε, χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι μέχρι 30 του μήνα στις προπαραγγελίες θα δίνεται δώρο και ένα power bank κοντά στις 7000 mAh, 6700 αν θυμάμαι καλά. Ε, να τα δούμε λίγο έτσι τι έχουν να προσφέρουν. Μια γρήγορη έτσι, ε, περιήγηση, καταρχάς η θήκη εδώ η οποία φορτίζει και ασύρματα στα 2W ε, προσφέρει αρκετή αυτονομία, η αλήθεια είναι. Ε, χρειάζεται περίπου 40 λεπτά να φορτιστούν τα buds στη θήκη μέσα όταν τα έχουμε στη φόρτιση. Ε, και γύρω στις, ε, στη μία ώρα για τη θήκη αν δεν έχω μέσα τα μπάτς και δύο ώρες μαζί με τα ασύρματα, βασικά, ε, χωρίς τα μπάτς μέσα. Ε, είναι αρκετά μικρή, πολύ βολική, μπαίνει πολύ εύκολα στην τσέπη, δεν έχει γωνίε, δεν έχει πολύ περίεργο σχήμα για να μα ενοχλεί, το νιώθει καθόλου. Ε, να πω την αλήθεια ότι κάποια στιγμή εγώ τα έχασα γιατί δεν μπορούσα να βρω που τα είχα βάλει, είχα ξεχάσει και δεν τα ένιωθα καθόλου και τα είχα πάνω μου στην τσέπη του τζιν και δεν το καταλάβαινα και λέω ρε φίλε που τα έχω βάλει, που τα έχω βάλει. Έφταγα ε, το σπίτι και όπω λέω, όχι ρε γαμότο και χτυπάω το πόδι, χτυπάω τα πάντζ. Είναι πολύ βολικό το οβάλ σχήμα με το λογοτυπάκι της Huawei εδώ, όπως στα περισσότερα μπατζα ακουστικά της εταιρείας. Ε, είναι αρκετά όμορφη η θηκούλα. Λοιπόν, ε, έχουμε το κουμπί για το pairing εδώ, το κρατάμε πατημένο και ξεκινάει η διαδικασία pairing, άμα τα έχουμε κάνει με άλλο. Έτσι, και εδώ πέρα είναι ε, το λεντάκι για τη φόρτιση και USB Type-C για φόρτιση και ενσύρματα. Ε, υποστηρίζει και ασύρματη φόρτιση όπως είπαμε. Γενικά, έχει, η θήκη είναι 580 mAh χωρητικότητα η μπαταρία και τα ακουστικά αναμπάντ 55 mAh, το οποίο σημαίνει ε, ότι είναι με το Active Noise Cancellation ενεργό για να μην ακούμε περιβάλλοντας ε, θορύβους 5 ώρες μουσική ή 8 μέρες με το Active Noise Cancellation κλειστό ε, και ε, στις κλήσεις... Ε, γενικότερα, επειδή είναι χρησιμοποιεί και τα μικρόφωνα, τα ανοίγει τρεις ώρες με το Active Noise Acceleration κλειστό και δυόμιση όταν είναι ανοιχτό. Ε, <coughs> εδώ είναι τα ακουστικά. Δυσκολεύεσαι να τα βγάλεις εκ πρώτης, άμα και λίγο τα χέρια, όμως ε, έχει το trick του. Σπρώχνεις εδώ και τραβάς. Μα το τα έτσι δεν βγαίνει πάντα. Σπρώχνεις και για να ελευθερωθεί ο μαγνήτης. Έχουμε και ένα λεντάκι εδώ πέρα για να βλέπουμε πότε φορτίζουν τα ακουστικά όταν τα βάζουμε μέσα. Γενικά είναι μια αρκετά όμορφη φικούλα, μενα μ' αρέσει. Τα ακουστικά έχουν πολύ μικρό πόδι εδώ. Έχει ένα σκασμό αισθητήρε πάνω, το πότε μπαίνει στο αυτί είναι ο αισθητήρα εδώ. Ένα, δύο, τρία μικρόφωνα. Έχουμε εδώ πέρα, αυτά αλλάζουν ναι. ανάλογα με το μέγεθος που θέλουμε, έχει κάποια ε, tips μέσα στο, στη συσκευασία προφανώς για να μην έχουμε θέμα ανάλογα με το μέγεθος των αυτιών μας. Εδώ πέρα είναι οι επαφές που φορτίζει, ε, είναι αρκετά ελαφριά, δεν τα καταλαβαίνεις καν στο χέρι σχεδόν, μόνο από το κούνημα που να καταλάβεις, δηλαδή... Ε, είναι καταρχάς αρκετά μικρά, 6,1 γραμμάρια το μέγεθος, το βάρος και η θήκη μαζί με τα ακουστικά είναι στα 60, οπότε είναι πολύ πολύ ελαφρία, αρκετά όμορφα, μπορούμε να πούμε σίγουρα ε, και ε, έχει κάποιες λειτουργίες, δεν έχει μόνο τα, δεν τα ελέγχεις με απλό tap εδώ, για παράδειγμα ε, όταν τα χρησιμοποιούμε play, pause είναι πιέζεις εδώ τα τσιμπάς εδώ για να ανεβάσεις την ένταση κάνεις αυτό για να κατεβάσεις κάνεις αυτό ε, διπλό tap πάει στο επόμενο τραγούδι να δούμε και με το κινητό λίγο να τα συνδέσουμε ε, πρέπει να κατεβάσετε το AI live την εφαρμογή εδώ και τα βάζουμε σε pairing mode για να δούμε όλη τη διαδικασία τα έχω συνδεμένα σε άλλα συσκευή σε άλλη συσκευή στο P40 και έχω φέρει μαζί μου το Pro η αλήθεια το Pro Plus η αλήθεια είναι τα βάζω στη συσκευή εδώ Πατάω το κουμπάκι για δύο δευτερόλεπτα να παίζει αυτό πάνω και παπ. Τα είδα απευθεία. Βέβαια, αυτό γίνεται στι συσκευέ που τρέχουν emotion UI, οπότε είναι τη Huawei. Connect λοιπόν. Συνδέεται, συνδέεται και μα λέει η μπαταρία τη θήκης, εδώ και μπαταρία ανά ακουστικό. Και από εδώ μπορούμε να τα κάνουμε add. Λοιπόν, συνδέθηκαν στην εφαρμογή το AI App. Πατάμε εδώ για να ανοίξει. Μας λέει τη στάθμη της μπαταρίας και πάλι. Και από εδώ μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το noise cancelling. Το ίδιο κάνουμε και αν κρατήσουμε πατημένο με πίεση πάνω στα ακουστικά, ανοίγει αυτόματα και έχουμε και το awareness, το οποίο παίρνει τους εξωτερικούς ήχους τους, περνά, τους αφήνει να περάσουν στα ακουστικά για να μπορούμε να ακούμε και τι συμβαίνει γύρω μας όταν είμαστε για παράδειγμα και περπατάμε στον δρόμο μην έρθει αυτό το κοινό και μας κόψει Οπότε πάρα πολύ ωραία. Μας έχει και έναν οδηγό εδώ. Σου λέει εντάξει, βγάλτα. τα. Πιέσε εδώ και τραβάς. Τα βγάλαμε. Next. Ναι εντάξει τα βάζεις στα αυτιά, θα το εξομοιώσουμε κρατώντας τα εδώ έτσι. Για να κλείνουμε το τέτοιο. Pause music. Πατάς εδώ. Nice. Πατάμε εδώ. Θέλει λίγο πίεση. Δεν είναι απλό χάδι. Θέλει λιγάκι πίεση. Next song. Δύο φορές. Noise control. Κρατάς και πατάς. Πατάς βασικά και κρατάς. Well done. Και ε, για να γυρίσει πάλι στο προηγούμενο, κρατάς πατημένο. Θέλει λιγάκι πίεση. Καταλαβαίνει την πίεση στο χέρι. Αυτά είναι τα gestures και φυσικά με swipe εδώ ανεβοκατεβαίνει και η ένταση. Ε, tip fit test τα φοράς, έχει ένα τέτοιο για να δεις το noise cancellation οπότε όταν δοκιμάζεις παίζει κάποιους ήχους και σου λέει φίλε ε, μην τα αφαιρέσει, κάνει το testing ακούγεται το βάλα στο μικρόφωνο Και okay, σου λέει, ναι κάτι δεν πάει καλά, Δοκίμασα άλλο τύπο, δεν κάθονται καλά. Προφανώ στα χέρια μου τα έχω. Ε, είναι καλή φάση και αυτό. wear detection, για να δούμε αν τα, φορά, αν, αν τα βγάζουμε. Σταματάει τη μουσική αυτόματα. Ε, και μπορούμε να πάμε από εκεί εδώ στο έλα Κουλαμάρα στο music. Και να βάλουμε κάτι να παίξει. δεν ακούμε τίποτα έτσι. <Κι> είναι δυνατά <Κι> και φυσικά από τις συσκευές της Huawei έχουμε και την επιλογή να ανοίξουμε το high Για να παίξουμε μπάλα με αυτές τις Έχουμε αλλαγές, σημαντικές αλλαγές. Ε, πολύ πολύ βολικά. Έχουν και μια έτσι, ανθεκτικότητα στον υδρότα και στα απλά νερά. Βλέπετε τώρα που τα άφησα. Αν πάμε στη μουσική πάλι. Πού την έχω τη μουσική, εδώ. Έχει κάνει pause. Τώρα που τα κρατάω πάλι από εδώ ουπ, σταμάτησε. Άμα τα κάνω, τα κρατάω. Πρέπει να βρω. Α, εδώ συνεχίζει. Σταματάει. Συνεχίζει. Μια χαρά, πολύ ωραία φάση από εκεί και πέρα στο κομμάτι του ήχου. Είναι τα καλύτερα ακουστικά της Huawei που έχω δοκιμάσει, έχουν πολύ ωραίο βαθύ μπάσο, πολύ καλό cancellation, noise cancellation, από τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει σε buds. Ε, ωραίες, ψηλέ, πολύ καθαρός ήχος και με το Heisten ε, της ε, Huawei είναι τρόμερα. Ε, έχει δημιουργεί έτσι ένα 3D ήχο ωραίο, πολύ καλές ψηλέ, ωραίο μπάσο, ωραίος γεμάτος ήχος γενικότερα, ένταση σε πολύ πολύ καλά επίπεδα, καλύτερα από τα Free 3, που είναι και κοντά στην τιμή η αλήθεια είναι, και είναι πολύ βολικά. Δεν φεύγουν από τα αυτιά, ε, μένουν σταθερά. Βοηθά να τα τύψει εδώ πέρα προφανώ και για το cancellation και για να μείνουν καλύτερα στα αυτιά μα. Οπότε, ναι, είναι ένα πολύ καλό ζευγάρι ακουστικά τα οποία ήταν έτσι πολύ χαρούμενη προ τη εδώ και ο αισθητήρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. εδώ. Είναι και ο αισθητήρα, μάλλον για τα. Ε, για το. Για την αφή. Ε, μικρόφωνα εδώ πέρα έχουμε τι οπέ. Είναι από κάτω τα μικρόφωνα. Μία-δύο και έχουμε και ένα τρίτο εδώ ε, οπότε πολύ πολύ καλή φάση ε, είναι από τα καλύτερα ακούστικα που έχω ακούσει ε, τελευταία ε, σε badge φάση ε, έχουν καλή αυτονομία σε μουσική τουλάχιστον που παίζω εγώ ένα πενταωράκι συνεχόμενο, ούτω ή άλλω δεν θα ακούσω. Θα ακούσω μια-δύο ώρε, θα τα βγάλω, θα βάλω όταν είμαι έξω, θα πάω να κάνω τι δουλειέ μου. Θα τα έχω στην στη θήκη να φορτίσω όσο κάνω τι δουλειέ μου, θα τα ξαναβγάλω. Δεν με έχουν αφήσει ο μπατάρια. Περνάνε και τρει και τέσσερι και πέντε μέρε, καμιά φορά, χωρί να χρειαστεί να τα, βγάλω από την, να τα βάλω στην φόρτιση. Ε, είναι πολύ φορητά. Έχουμε πολύ καλό ήχο. Πάρα πολύ καλό ήχο θα έλεγα και ειδικά αν συνδυαστούν με συσκευέ τη Huawei για να αξιοποιήσουν με το Χάιστεν, είναι πάρα πολύ ωραίο ο ήχο. Με καλή επιτέλου ένταση, πολύ περισσότερο από ό,τι είχαμε δει από την Huawei μέχρι στιγμή. Νόμιζα ότι τα 3 και τα 3 i είχαν δυνατό ήχο. Όχι, αυτά έχουν πολύ καλύτερο και δυνατότερο ήχο. Αν δεις τη σύγκριση δεν το καταλάβεις, αλλά είναι πάρα πολύ καλά ακουστικά. Ε, οπότε και η ποιότητα κατασκευή είναι αρκετά καλή, είναι πολύ ελαφριά, ε, πολύ βολικά, δεν κουράζουν. Οπότε ναι. Και στα 200 ευρώ, αν δούμε τι έχει να δώσει ο ανταγωνισμό, ε, είναι εκεί που παίζουν και τα ακουστικά τη Apple για παράδειγμα, χαμηλότερα γιατί αυτά είναι γύρω στα 2,5 εκατοστάρικα. Και προσφέρουν πάνω κάτω τα ίδια με τρομερό όμω active noise cancellation και ε, ακύρωση θορύβου κάτι δι' αργατοκλήσεων. Ε, τα είχαμε πάρει με έναν ε, συνάδελφο την ίδια περίοδο, τα πήραμε για review. Με πήρε τηλέφωνο λίγο πριν το lockdown από την Ομόνια, ε, που περνάγανε αυτοκίνητα, λεωφορεία, κορνάρανε, κάν και ήταν σχεδόν σαν να μιλάμε από ένα δωμάτιο στον έκτο ενός, όχι την Ομόνια, ενός λιγότερο σε πολύ σύχναστού δρόμου ήταν σχετικά αθόρυβα. Ε, δηλαδή, λέω, πού είσαι, μου λέει στον δρόμο. Έλα, του λέω σοβαρά. Αφού δεν ακούω και τίποτα ιδιαίτερο, άντε να πέρασε ένα αυτοκίνητο απ' έξω από το σπίτι σου, ξέρω εγώ, που είσαι στον τέταρτο. Ε, όχι. Και τιποτα ιδιαιτερο αντε να περασε ενα αυτοκινητο απέξω απο το σπιτι σου ξερω εγω που εισαι στον τεταρτο οχι και τα στην ομόνια, να για την διάβαση για να περάσει απέναντι. Ε, πάρα πολύ καλό και στι κλήσει. Και εγώ τον άκουγα πεντακάθαρα και αυτός με άκουγε πάρα πολύ καλά ε, και εγώ όσο τα χρησιμοποιώ για κλήσει δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα ε, οπότε είναι μια πολύ πολύ καλή επιλογή για ακουστικά ε, ιδιαίτερα αν τα χρησιμοποιήσω με Huawei συσκευέ βολεύει γιατί έχει αυτό ρε παιδί μου που το ανοίγει και συνδέονται αυτόματα σου βγάζει την ειδοποιησούλα σου ε, και τελείωσε. Συνδέονται αυτόματα ή αν δεν τα έχει συνδέσει και δεν έχουν κάνει pairing με κάτι με το που το ανοίγει, πάψω, πετάει να τα συνδεθώ. να τα κάνω pairing στην συσκευή. Οπότε είναι πολύ πολύ ωραία φάση. Ε, πάψω. Συνδέθηκε. Έτσι με το που τα ανοίγει. Ορίστε. Και σου βγάζει και τα στοιχεία τη μπαταρία και τη θήκη και των ακουστικών. Ε, από εκεί και πέρα παίζουν και με άλλε συσκευέ. Το έχω βάλει στο s 20 FE, τα έχω βάλει στο Realme H50 Pro, τα έχω βάλει στο OnePlus 8 t Δεν είχα κανένα απολύτω πρόβλημα. Ε, απλά θα χρειαστεί να κατεβάσετε το AI Life για τις έξτρα λειτουργίες και κατά προτίμηση να το κάνετε από το App Gallery, δηλαδή να κατεβάσετε το App Gallery ε, και να, τα περάσετε, να, το περάσετε από εκεί, γιατί παίζει καλύτερα. Καμιά φορά σε κάποιες συσκευέ δεν το έβλεπε. Όταν το έζησα από το Play Store και τα πέρασα από το App Gallery έπαιξε μια χαρά τέλεια. Αυτά λοιπόν από τα FreeBuds Pro, πολύ πολύ καλή επιλογή για ακουστικά, πολύ ποιοτικά με καλή αυτονομία και τρομερό ήχο, πολύ βολικό σχέδιο και μια τιμή η οποία είναι πάρα πάρα πολύ καλή σε σχέση πάντα με τον ανταγωνισμό. Ε, δηλαδή, για τις δοκιμές που έχω κάνει τα βρήκα καλύτερα από τα, προτάσει τις προτάσεις της Samsung, ε, εφάμιλη με αυτή των ακριβών της Apple, και εντάξει, δεν πάω τώρα σε Sennheiser το 300 το 350 και το 400 ευρώ, υπάρχει μια πολύ βασική διαφορά στην τιμή εκεί πέρα. Έτσι. Αλλά είναι ένα ζευγάρι καλά. Ακουστικά με αρκετά καλή τιμή για αυτά που προσφέρει και η εταιρεία και ο ανταγωνισμό σε αυτά τα λεφτά. Οπότε, ναι. Καλή φάση. Αυτά λοιπόν από μένα. σε αρέσει το βίντεο. Thumbs up. Σαν πάντα δεν έχετε κάνει ήδη, θα ήταν τρομερό. Ε, πατήστε καμπάνα και να παίρνετε ειδοποιήσει. Γιατί χάνετε πολλέ φορέ βίντεο αν δεν έχετε πατήσει το καμπανάκι. Το YouTube αλλάζει του κανονισμού του και λιγάκι δεν μα τα λέει καλά. Ε, και φυσικά. Ε, μείνετε συντονισμένοι, έχονται πολλά περισσότερα reviews, έχει μαζευτεί εδώ πέρα ένα βουνό από πράγματα, σταδιακά θα βγουν όλα ε, τώρα είμαστε με την καραντίνα κιόλα. και φυσικά YouTube επιτρέποντος γιατί έχει τους κανόνες του για το πότε πρέπει να ανεβαίνουν για να τα δείτε και να τα απολαύσετε κι εσείς, αλλιώς δεν τα βλέπει κανένας ε, δεν σας λέει καν ότι ανεβήκανε ε, οπότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε